Καλύτερο συντονισμό και συνεργασία με τις Αιγυπτιακέ Αρχές για τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών που προκαλούν ανησυχία στην Κρήτη και ιδίω στη Γάβδο, όπου βρέθηκε, υποσχέθηκε ο Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου. Καλός ή κακό, είναι εδώ για να μείνει. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει διάρκεια, ήδη μετράμε μια δεκαετία. Προφανώ ω τώρα δεν είχαμε την Κρήτη στο πρόβλημα αλλά με δεδομένο το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου, την νότια πλευρά της στο Σαχέλ και ούτω καθεξής πρέπει πάντοτε να είμαστε προετοιμασμένοι και σε μεγάλη εγρήγορση. Λίγες μόλις ώρες πριν από την άφηξη του Υπουργού και του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος στα Χανιά όπου είχαν συναντήσεις με τις τοπικές αρχές ένα ακόμη καραβάνη μεταναστών ήρθε να προσθεθεί, εντείνοντας την ανησυχία ενώψη της τουριστικής περίοδου, παράμετρο στην οποία στάθηκαν με έμφαση τόσο ο Περιφερειάρχης Κρήτης όσο και η Δήμαρχος της Γάβδου. Από τη συνεργασία και τη συνέργεια όλων των τοπικών φορέων τη κυβέρνηση του κυρίου Υπουργού, θα μπορούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η Κρήτη έχει ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ από τον τουρισμό. Δεν πρέπει να δυσφημίσουμε το νησί μα. Πρέπει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και αυτό βγαίνει μόνο μέσα από τη συνεννόηση όλων των τοπικών φορέων χωρί λαϊκισμού. Πώ θα γίνει η διαχείριση με τον καλύτερο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν Αρνητικέ συνέπειε στον τουρισμό. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι η Γάβδο από τον τουρισμό προσπαθεί να επιβιώσει, λίγη κάτοικη του νησιού. Και έπρεπε να πείσουμε. Νομίζω δείξαμε τα γρήγορα αντανακλαστικά. Είχαμε αυτή τη συμφωνία. Θα πάω κι εγώ σε συνέχεια αυτού για να ε, συγκεκριμενοποιήσουμε τι λεπτομέρειε με την Αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ήδη έχω συνομιλήσει πολλέ φορέ με τον Αιγύπτιο πρέσβη στην Αθήνα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στην πηγή του. Ο κ. Κερίδη χαρακτήρισε την Κρήτη ω περιοχή πρώτης προτεραιότητας, ενώ ανακοίνωσε ότι ήδη εξετάζεται τρόπο οικονομική ενίσχυση του Δήμου Γάβδου, καθώ τροποποιείται το νομικό πλαίσιο που έω τώρα προέβλεπε χρηματοδοτήσει μόνο για Δήμους και Περιφέρειε που διαθέτουν δομέ υποδοχή και φιλοξενία μεταναστών. Το μεταναστευτικό ήρθε για να μείνει, δήλωσε από το Δημαρχείο τη Ακριτική Γάβδου, Υπουργό Μετανάστευση και Ασύλου Δημήτρη Κερίδη, διαβεβαιώνοντα ταυτόχρονα ότι η πρόθεση τη κυβέρνηση είναι να στήριξει συνολικά την περιφέρεια Κρήτη, προκειμένου να μην υπάρξουν παρενέργειε από την αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Ήδη έχουμε δεχθεί ένα αίτημα από τον Δήμο Γάβδου, από την Δήμαρχο, το οποίο εξετάζουμε πάρα πολύ θετικά, για να συνδράμουμε στην οικονομικά, καταρχά, σε πρώτο βαθμό, στο πρόβλημα που υπάρχει με τη διαχείριση. Των την νύχτα της Κυριακής ακόμη 76 μετανάστες αποβιβάστηκαν στο ακριτικό νησί προκαλώντας προβληματισμό στους κατοίκους που προετοιμάζονται για τη νέα τουριστική περίοδο. Όλοι ξέρουμε ότι από, την, από τον τουρισμό ζει η οπότε υπάρχει ένα θέμα με αυτό. Ε, δεν θα μου, θα, καλύτερα θα ήταν να σταματήσει, να βρεθεί μια λύση. Δεν ξέρω πώς, θα το, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Είναι στενάχωρο.